οικονομία, χθες πιστοποιήσαμε από τα εγκληματολογικά μας εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας ότι είχε κρυφές κάμερες και κατέγραφε απόκρυφα σημεία των κοριτσιών, ηλικίες 15, 16, 17 ετών. Είχε βάλει κάμερες κάτω. Είχε σύστημα με κάμερες όπου μέσα ακούγεται και η φωνή την ώρα του μαθήματος. Άρα είναι βέβαιο ότι είναι από εκεί και βέβαια, είναι... Βέβαια. Και το είχαμε βρει στα... στα ειδικά ψηφιακά αρχεία που είχαμε εμείς τότε κατά σχέση, όπου κάναμε ανάλυση, τότε δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι, γιατί πρώτα πρέπει να δεις και μετά να πεις. Έτσι, μετά από πιστοποίηση που έγινε χθες, αποκαλύψαμε ότι ο κύριος αυτός είχε και αρχεία από Έλληνες μαθητές μέσα από τάξη που ακούγεται την ώρα που κάνει μάθημα. Ναι, με συγχωρείς πάρα πολύ, εσύ είσαι αστυνομικός, Μανώλη μου, και δεν πρέπει να τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Εγώ, εάν το είχε κάνει αυτό στην κόρη μου, θα το σκότωνα. Και εδώ βλέπω και ακούω ότι τον έχουν πιάσει από το 2010 να κάνει αυτά. Αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω. Και είναι ελεύθερος και ασύδοτος. Αυτός γιατί είχε συλληφθεί, Μανώλη. Αυτός είχε συλληφθεί για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ακριβώς, δηλαδή τι άλλο κάνει να γίνει. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σκίζονται αυτοί εδώ να τους πιάσουν. Τι λέτε? Κακούργημα ήταν το 2010 και είναι κακούργημα. Μα αυτό είναι το έγκλημα. Συγγνώμη, ξαναμπήκε στην τάξη αυτός. Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω μετά αν μπήκε στην τάξη ή τον παροπλήσανε κάπου και τον παροπλήσανε και έπαιρνε το μισθό του κανονικά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ακόμα εν ενεργεία ο κύριος αυτός. Αυτός ο κύριος είναι εν ενεργεία λοιπόν ακόμα. Έχουν περάσει 2 χρόνια για να καταλάβουμε τι συζητάμε, γιατί τα λέγαμε και χθες με την πρόεδρο των δικαστών εδώ πέρα. Έχουν περάσει 2 χρόνια, είναι κακούργημα. Και ανακαλύπτουν και άλλα. Το οποίο δεν έχει εκδικαστεί προφανώς. Και από τη στιγμή που δεν έχει τελεσιδική. Ναι, αλλά έχει. Η Βασιλεία είναι ύποπτος δάσκαλος, ύποπτος για πορνογραφία, για τέτοια πράγματα. Φαντάσου να ήταν ένας κλέφτης ύποπτος για κλοπή και να τον βάλει στην τράπεζα να σου στο ταμείο. Συγγνώμη, εσείς μιλήσατε μαζί του, κύριε Σφαγιανάκη, μπορεί να μας δώσετε μια εικόνα. Είναι υλικό της προανάγνωσης που δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Απλώς σας λέω το modus operandi, πώς έχει γίνει το θέμα. Από εκεί μετά η προανάγνωση είναι πάντα μυστική και είναι στα χέρια του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, όπου έχει πάει εξπρές υπόθεση. Αυτημερών. Με το Υπουργείο Παιδείας είχατε μιλήσατε, κύριε Σφαγιανάκη? Το 2010 βέβαια, αφού είχατε ενημερωθεί και το είχαν βγάλει από την τάξη τότε. Όχι, τώρα με την αποκάλυψη των νέων κατορθωμάτων αυτού του κυρίου. Μίλησε ο κύριος εισαγγελέας. Εμείς ενημερώσαμε τον εισαγγελέα για να ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας. Πόσες κάμερες υπολογίζετε ότι είχε βάλει αυτός? Από ό,τι φαίνεται 4 λένε οι ειδικοί. Πόσο? 4 κάμερες σε θρανία. Από κάτω. Έτσι, στο μεταξύ εντοπίσανε οι άντρες του εισδίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εντοπίσανε λογισμικό ανταλλαγής εικόνων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτές οι εικόνες θα πρέπει να έχουν κάνει το μέρος του κόσμου. Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα ανταλλάσσουν τα αρχεία μέσω ειδικών προγραμμάτων peer-to-peer, κάνουν ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων. Έτσι είναι πολύ λογικό και αυτό να έχει πάει στο διαδίκτυο. Τώρα σε τεχνικό επίπεδο, εσείς γιατί όταν τον είχατε πιάσει και τα αρχεία και τα αναλύατε, ξέρω εγώ. Θα ξέρετε κάτι, ότι κάθε υπόθεση εμείς κάνουμε την πρώτη πιστοποίηση. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος πιστοποιεί ότι όντως υπάρχουν χιλιάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Έχουμε ειδικούς επιστήμονες που τα πιστοποιούν, αλλά στη συνέχεια αυτά πρέπει να εξεταστούν καρέ-καρέ, λεπτομερώς όπως λέμε, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, που έχει πάρα πολύ δουλειά από όλη την Ελλάδα, έκανε γύρω στους 14 μήνες. Αυτός τι μάθημα δίδασκε, έχουμε καμία εικόνα? Εικόνα, εγώ την ειδικότητά του δεν την ξέρουμε. Απλώς ξέρουμε ότι ήταν στο. Θρησκευτικά. Θεολόγος. Αστεία. Κύριε Σφαγιανάκη, εξηγήστε κάτι στον κόσμο. Διότι ο άλλος μπαίνει μέσα στο κομπιούτερ του, μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, αρχίζει και ψάχνει, πέφτει κάποια στιγμή πάνω σε υλικό πορνογραφίας παιδικής. Εξηγήστε ότι και το να μπαίνει σε τέτοιες σελίδες συνιστά παρανομία. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Όχι, όχι, αυτό δεν ισχύει. Η παρανομία σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο της χώρας μας είναι όταν το κατεβάζεις, το υιοθετείς και το αποθηκεύεις. Δηλαδή εμείς όταν κάνουμε έρευνα, όταν βρούμε αποθηκευμένο υλικό, τότε τιμωρείται ο δράστης που το έχει κατεβάσει. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα, βλέπεις και φεύγεις, δεν θεωρείται αδίκημα. Αν το κατεβάσεις. Εγώ, όταν σου κάνω έρευνα, μιλάμε, δεν σε βλέπω. Υπάρχει περίπτωση να αποθηκευτεί ένα υλικό χωρίς εσύ να το ελέγξει, έτσι, επειδή πάτησε ένα κουμπί κατά λάθος, ας πούμε? Θα ξέρετε κάτι. Ότι από κατά λάθος, βέβαια μπορεί και να αποθηκευτεί κάτι. Αλλά εμείς, όταν κάνουμε μία έρευνα, βλέπουμε ότι αυτός
που θα βγάλω με εντός εισαγωγικών στον αέρα και θα πούμε ότι είναι παιδόφιλος, έχει χιλιάδες αρχεία. Είναι συστηματική δουλειά, δεν το έχει κάνει κανένα λάθος. Άρα λοιπόν θέλω να πω το 2010 όταν τον τζιμπήσατε αυτό. Είχε βιβλιοθήκες με υλικό τέτοιο. Βιβλιοθήκες είχε. Δεν υπήρχε θέμα ότι έγινε ένα λάθος και κατέβηκε ένα αρχείο για. Καταρχήν τα περισσότερα αρχεία από αυτά δεν είναι ελεύθερα. Πληρώνεις με πιστοτική κάρτα για να τις μεταφέρει. 80 πιστοποιημένα αρχεία με μαθήτριες έχουμε βρει. Επισημαίνω δε επίσης, γιατί μερικά πράγματα είναι απαράδεκτα, αδιανόητα. Ότι δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του κυρίου αυτού, ούτε τι καθηγητής είναι, ούτε που δίδασκε. Θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας, κατά την άποψή μου, την ίδια μέρα που, που τον τζακώσανε με αδιάσυστα στοιχεία, να ανακοινώσει τουλάχιστον το όνομά του. Το 10 εννοείς ή το 11. Το 10! Το 10 τον αφήσανε μέσα. Δεν πήγε καν τίποτα ο άνθρωπος. Πήγε τον μέσα. Έβγαλε αφήσανε από την τάξη και τον πληρώνανε κανονικά. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρει η κοινωνία όπου είναι αυτός, όποια, γιατί εγώ δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρει ποιος είναι αυτός. Και πού εμπιστεύεται τα παιδιά της. Γιατί μπορεί να κάνει και ιδιαίτερα αυτός όταν τα ξέρει. Δεν πρέπει να ξέρουμε και την απόφαση που πήρε αυτός και τον κράτησε μέσα. Ποιος ήταν. Ορίστε, κύριε Σφαγιανάκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό που τώρα μιλάτε, ο μόνος αρμόδιος είναι ο εισαγγελέας που βγάζει ειδική διάταξη για να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Άρα, αυτή τη στιγμή μπορεί ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, εφόσον το κρίνει, να βγάλει το όνομά του με τη φωτογραφία του στον αέρα.